Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Παρασκευάς The Show. Εδώ στο Netflix φυσικά κάθε Παρασκευή καινούριο επεισόδιο να σας κρατάει συντροφιά, να σας κρατάει παρέα, να σας φτιάχνουμε το κέφι με ενέργεια, με πάθος, με... Τι έπαθες ρε? Εκεί φτάσαμε μαλάκα, εκεί φτάσαμε. Φτάρε. Εκεί φτάσαμε. Μου κλέψαμε το σαντάκι, ρε. Και πήρα το Αρτούρου. Έχω μέσα ντομάτα και καλά. Κρεμμύδι και καλά. Μαύρο, κανονικό, όχι και καλά. Και εδώ γελίες, ρε. Τις έχω 4 μήνες εκεί μέσα. Άμα τη φάση είναι χειρότερη από μαύρο, σας κάει έτσι, ρε. Μην αρχίσεις και τρως όλο το επεισόδιο τώρα και κλείφεσαι και με ακουμπήσεις μετά. Προς τι αμφίεση. Θες να σκουπιστείς απάνω σου να συνεχίσουμε? Με τρόμαξες, ρε. Γιατί? Νομίζω ότι θα φύγεις έτσι όπως είδα αυτά που σαν τον πάνω τον Βόγλη που καθόσουν και λέω πάει, θα γίνει μετανάστης. Γιατί να φύγω, ρε μαλάκα? Τι έγινε? Γιατί υπάρχει brain drain εδώ. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες αρρώσεις, αλλά δεν φοβόμαστε. Τι είναι το brain drain? Όχι, ρε. Το brain drain είναι που φεύγουν τα μυαλά εδώ στην Ελλάδα και πάνε μεταναστεύουν για ένα καλύτερο αύριο. Πες μου ένα μυαλό που έφυγε από την Ελλάδα. Να σου απαντήσω εγώ, ραπ. Κανένα μυαλό δεν έφυγε έξω. Αυτοί που φύγαν όλοι έξω ήταν οι λεγόμενοι φυγόπονοι. Είναι κάτι γατάκια, κάτι νούμερα της κοινωνίας, οι οποίοι και καλά ενοχλούνται που δουλεύουν 14 ώρες για 600 ευρώ. Άκου να δεις, ρε μαλακά. Ή παλιοχαρακτήρες, ρε μαλακά. Κάτι τέτοιο είχα και κάτι παιδιά από τα μέθανα κάτω, ρε μαλακά. Ανέβηκα στην Αθήνα σερβιτρό, λέει, και λέει με ροκάματα θα πληρώνεις μόνο από τα tips. Και είχε τα μούτρα αυτός ο άνθρωπος και να φύγει έξω, ρε μαλακά. Και τι να κάνει, ρε. Τι να κάνει, να κάτσει εδώ, ρε μαλακά, να δουλεύει 20 ώρες για 40 ευρώ, ρε μαλακά. Αυτό να κάνει, ρε μαλακά. Πας καλά. Όποιος φεύγει από την Ελλάδα είναι μπούφος. Πάει, μου πήγε η άλλη, λέει, στη Φιλανδία νοσοκόμα, λέει, και κάθε μέρα λέει, μου λένε από τη δουλειά, ευχαριστώ πολύ που εργαστήκατε για μας σήμερα. Να δουλεύεις στο Γενικό Κρατικό στο Τζάμιο, νοσοκόμα, και φεύγεις με μούτζες. Τους λένε ευχαριστώ στο εξωτερικό που πάνε και δουλεύουν, ρε μαλάκα. Θα μου φύγει, ρε μαλάκα, το μαλλί, ρε μαλάκα. Είναι σαν να έχεις εσύ μαγαζί εδώ πέρα και να φεύγει ο Αλβανός που έχεις ή ο κάθε άλλος που έχεις που δεν τον πληρώνεις, δεν του κουλάς δεν του κουλάς τίποτα. Ο άνθρωπος, άμα γίνει ένα ατύχημα, έχει πεθάνει μόνος του και να γυρίσει να πει ευχαριστώ πολύ, Αρθούρε, που δούλεψε για μένα σήμερα. Αντί να το αρχίσει και να ζητάει το διάλογο, πρόσχυλο. Άλλο παράδειγμα, ραπ, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πάσα που μου δίνεις. Ένας φίλος, ο Γιωργάκης, έφυγε και πήγε να δουλέψει στη Σουηδία. Ήταν ο άνθρωπος γκραζόγατος, ρε, έφτιαχνε αμάξια εδώ πέρα στα μέθανα. Και πήγε να δουλέψει αντίστοιχη δουλειά. Ακούσε, Αρτούρε. Και την πρώτη μέρα που πήγε στη δουλειά, άρχισε ο άνθρωπος εκεί πέρα να μαστορεύει, να κάνει να δείχνει σε συνεργείο αυτοκινήτων. Πετάγεται το αφεντικό και του λέει: τι κάνεις? Και μου λέει: ο Γιώργος, είμαι έτοιμος να ακούσω γάμο. Κάτι λέω. Και του λέει: ρε, το πας πολύ γρήγορα, χαλάρωσε. Δεν κάνουμε έτσι εδώ πέρα. Να σου πει το αφεντικό σου, χαλάρωσε! Τι γίνεται, λέει, γιατί αγχώνεις, λέει. Ήμπαρτον, λέει, το κάνουμε και αύριο. Άχω να δεις, ρε μαλάκα. Το κάνουμε και αύριο στη Σουηδία. Χαλαρά. Γι' αυτό, ρε μαλάκα, τρώνε τα λεφτά σε ψυχοφάρμακα πέρα εκεί, μαλάκα. Στη Φιλανδία έχουν όλη κατάθλιψη, μαλάκα. Όλοι λέει, από την παλιά και τη βαρεμάρα, ρε μαλάκα. Γι' αυτό εδώ πέρα στην Ελλάδα είμαστε όλοι, σφίζουμε από υγεία, μαλάκα. Σε τζίτα, ρε μαλάκα. Σε κυνηγάνε όλοι τράπεζες, κακό, οικοκέ. Είσαι έτσι, ρε μαλάκα. Γίνεται η μαλακία, σε περιμένει στην Ελλάδα ανά πάσα στιγμή. Μας γαμώνει τόσο από παντού που γίνεται επίτηδες, ωραία, για να σε έχει το κράτος ωραία έτοιμο. Να μην έχεις χρόνο να πεις, γιατί άμα κάτσεις και κάνεις λίγο πίσω και κάνεις. Εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Με το που κάνεις αυτό το. Εκεί έχεις χρόνο να σκεφτείς. Οπότε σου κάνει όλα. Σου σκάει η γκόμενά σου, η γυναίκα σου, τη δουλειά σου. Έτσι τρελαίνει το κόσμο. Έχει ελεύθερο χρόνο. Το μεσαίωνα, γιατί δεν υπήρχαν ψυχολογικά προβλήματα. Γιατί ανά πάσα στιγμή μπορούσε να πεθάνει. Αυτό το πράγμα γίνεται και στην Ελλάδα. Εμένα υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Στα αρχίδια μου, ξαδερφό σου, θα μου πει σε λίγο. Εμένα ο ξαδερφός μου έχει φύγει, έχει πάει στη Βιέννη. Α, τα φιλιά μας στη Βιέννη. Δουλεύει εκεί και είναι μια χαρά. Με τη γυναίκα του. Ναι. Δουλίτσα. Ναι, ναι. Και να μείνει εκεί στη Βιέννη. Θα και μείνει, να... θα ναι, μείνει. Και τι είναι αυτό ο ξαδερφός του, ραπ? Σχεδιάζει αυτοκινήτα. Α, πολύ σοβαρό επάγγελμα. Κρέμεται ο κόσμος από τα αρχίδια του. Δηλαδή, έπαθα κάτι. Μισό λεπτό να φωνάξω ένα σχεδιαστή αυτοκινήτου. Στα αρχίδια μας, δε μαλακά. Σίγουρα θα παίρνει και επιδόματα. Αυτό με τα επιδόματα, ρε μαλακά. Δηλαδή, είναι να τρελαίνεσαι. Πάνε, πιάνεις μια δουλειά και σε βομβαρδίζουν με επιδόματα. Δεν θέλω, ρε μαλακά. Άκουσα το άλλο. Υπάρχει, λέει, και επίδομα πατρότητας. Θα τρελαθούμε, ω Θεοί. Σαν να σου λένε μπράβο που έγινε πατέρα, δε μαλακά. Άκου, ρε μαλακά. Δεν είσαι πολύ
σημαντικό αυτό. Όχι, ρε μα, καθόλου. Μαλακά, τα παιδιά γίνονται έτσι. Μπορεί να κάνει όσο παιδιά θέλει τίποτα. Από πατέρα σε πατέρα. Πατέρα, μαλακά, έχει 40 παιδιά στα δίδια σου. Μαλακά. Ο πατέρα είναι πάλι άλλο πράγμα. Ρε, ο πατέρα καταρχήν πρέπει να παίρνει επίδομα για να φύγει από το σπίτι, ρε μαλακά. Μου γίνονται τώρα κάτι γονεί, ρε μαλακά, είναι με τα παιδιά του κοντά και τα συζητάνε όλα, ρε μαλακά. Άκου να συζητά τα πάντα με το παιδί σου, ρε μαλακά. Να καθόμουν εγώ με τον πατέρα μου να μιλήσω γιατί, ρε μαλακά. Η μόνη φορά που μιλήσαμε με τον πατέρα μου ήταν όταν μου πήγε να μου πάρει δανεικά. Του όπα, ρε μαλακά, σταμάτα. Εγώ λέει με τον πατέρα μου είμαστε φίλοι, τα λέμε όλα. Να, μαλακά, πάρτα. Έχω φίλους, ρε μαλακά, ορίστε. Έκανα έτσι, κάτσα να κάνω ένα έτσι. Και πήγε, λέει ο άλλος, τώρα λέει και έχω έρθει στη Νέα Υόρκη, λέει. Μου λείπει λίγο η Ελλάδα. Της Ελλάδας δεν της λείπεις καθόλου. Κάτσε εκεί πέρα με τα επιδόματά σου και άει στο διάλογο. Και άει στο διάλογο, σου το πω έτσι. Οι άνθρωποι πήγαν να δουλέψανε σε εργοστάσια, κάνανε αυτά. Δεν έχουμε εδώ εργοστάσια να δουλέψετε με 2 ευρώ μεροκάματο τη μέρα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Στην Κίνα δηλαδή άσχημα περνάνε. Που τα παιδιά πηγαίνουν για δουλειά από τα 3 τους στους 3 μήνες. Κάνει δουλειά το παιδί, είναι βρέφος. Και βιδώνει μπουλόνια σε iPhone. Περνάνε άσχημα και δουλεύει όλη η οικογένεια μέσα. Δουλεύει το βρέφος, ο πατέρας, ο παππούς, η γιαγιά, ο προπάπους που έχει πεθάνει. Ενώ έχουν περάσει σαν στάντρε του κρεμάνε από πάνω υπολογιστές. Αν όλοι αυτοί που το brain drain. Άμα τους έλαβε πίσω, δεν μπορούσα να τους φέρουμε πίσω. Δεν κατάλαβα. Γιατί. Δεν μπορεί να τους πληρώσεις. Δεν μπορεί να τους παρέχει το ξένο κράτος. Να τον πληρώσω, τι ρε μαλακά. Όταν ένας δουλεύει, ας πούμε, γιατρός στη Νέα Υόρκη και παίρνει 15.000 το μήνα. Γιατί να τα αφήσει για να έρθει εδώ. Το ίδιο είναι να δουλεύει στο CAT, να έχει κάνει σερί 8 βάρδες, να έχεις να κοιμηθείς 7 μέρες και να σου κάνουν τα τροχαία σερί. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να σου κάνει σερί τεμαχισμένοι άνθρωποι και να μην μπορείς να τους σώσεις κιόλας γιατί δεν έχεις εργαλεία. Το ίδιο είναι να έχεις ένα ετοιμοθάνατο από τροχαίο και να μην έχεις ούτε σεντόνια να το αλλάξεις και να έχει χεστεί απάνω. Υπάρχει μεγαλύτερη ομορφιά από αυτό το πράγμα. Ενώ εκεί πέρα όλα έτοιμα. Ναι, κατσαβίδι, λαβίδα, τηλέφωνο, έχουν γίνει όλα ρομποτικά. Εδώ πέρα, εδώ υπάρχει τζόγο μέχρι και στο θάνατο. Μαλάκα, γιατί λες, θα ζήσει ή θα πεθάνει, δεν ξέρεις τι θα γίνει ακόμα. Μπαίνουν άνθρωποι με ένα σπυρί και φεύγουν μαλάκα ανάπηροι. Βεβαίως, ραπ. Το πιάνω τώρα σιγά σιγά τι θέλω να πω. Όχι. Ούτε εγώ. Είδα προχθές, διάβαζα εκεί τα ρεπορτάζ και έχει γίνει χαμός στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, με εκείνο το ελληνικό ζαχαροπλαστείο ξεπουλάει κάθε μέρα. Μετά η άλλη καντίνα στη Νέα Υόρκη, που είναι μια καντίνα που φτιάχνει σαντουιτσάρες, βγήκε το ρεπορτάζ προχθές, ουρέ, 40 μέτρα, ρε, ο Έλληνας, περήφανος, ρε. Στα παπάρια μας, οι επιχειρηματίες του εξωτερικού. Σιγά τα ΟΑ, που λέγανε και στα μέθανα. Σιγά τα ΟΑ, βρε μπουρδέλα. Άμα αυτοί ήταν σωστοί επιχειρηματίες, ράπ, να σε ρωτήσω κάτι εγώ. Αυτές τις καντίνες, αυτά τα σαντουιτσάδικα, αυτά τα εμπορικά. Γιατί δεν τα κάνω στην Ελλάδα. Γιατί στην Ελλάδα για να κάνει επιχείρηση πρέπει να έχει αρχίδια, ρε μαλακά. Για να ανοίξει ένα μπλοκάκι, να ανοίξει να κάνει μια έναρξη επιχείρηση, πρέπει να έχει στην πάντα ένα νεφρό δικό σου και άλλα δύο από τα παιδιά σου να έχει βάλει έτοιμα να τα δώσει για να γίνει πιο γρήγορη η δουλειά. Είμαστε ο μόνο λαό που για να γίνει μια δουλειά έχει ανακαλυφθεί φυσικά. Γρηγορόσιμο, ρε μαλακά. Ή αλλιώ μπίζα. Δηλαδή, πόσο πανέξυπνο είναι αυτό το πράγμα. Γρηγορόσιμο, σου λέει. Δηλαδή, πόσο μπροστά είναι αυτό ο λαό μα. Ένα πράγμα θα σου πω. Το ελληνικό το κράτο δεν μπορεί να το κοροϊδέψει. Μόνο να το κλέψει μπορεί. Και έτσι είστε ευτυχισμένοι και οι δύο. Στην Αμερική λέει και στην Αυστραλία ανοίγει επιχείρηση σε μια μέρα. Άκου να δει, μα είναι δυνατόν να είναι σοβαρή επιχείρηση η οποία ανοίγει σε μια μέρα. Μια επιχείρηση για να ανοίξει πρέπει να κάνει τουλάχιστον 2 χρόνια. Πρέπει να φτάσει σε σημείο να μην έχει ούτε σάλιο και μετά σε προετοιμάζει το κράτος. Και μετά, έρχεσαι, έχει μπει φυλακή μάλλον. Αλλά αν βγει, μετά στην επιχείρηση. Γι' αυτό συνήθως οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν φυλακοβεί. Ανοίγω εγώ μαγαζί. Τι θα έχω εγώ, τον υπάλληλό μου, θα τον έχω. Ευχαριστώ πολύ που θα το δουλέψετε. Α, 8 ωράκι μου κουράσει. Βρέατε γαμίσου, ξύλο και πούτσα από την πρώτη μέρα, ρε μαλακά. Ξύλο και πούτσα από την πρώτη μέρα, ρε μαλακά. Μόνο έτσι καταλαβαίνει ο εργαζόμενο. Εξάωρο, έχει ακούσει τη λέξη εξάωρο, μαλακά. Θα μου πέσουνε μαλακά και τα μουσια. Εξάωρο, Σκανδιναβία, τετράωρα έχω ακούσει. Μαλακά, στην Ελλάδα η μη απασχόληση θεωρείται το 12ωρο. Και αυτό είναι το σωστό, ρε μαλακά. Εγώ δεν διανοούμαι κάποιο να με δουλεύει κάτω από 12 ώρε. Εξαωμένα που δεν δουλεύω καθόλου. Στη Γαλλία τώρα θέλουν να περάσουν ένα νόμο να δουλεύουν 4 ημέρες. Αλλά να πληρώνονται το ίδιο. Ρε Γάλλοι. Αυτό μάλιστα. Αυτό. Και αν μπορούν να μην δουλεύουν και καθόλου. Ο εργαζόμενος είναι πιο αποδοτικός δουλεύοντας 4 ώρες, 4 ημέρες. Και επίσης το 8ωρο δεν είναι και πολύ σωστό. Ο κάθε εργαζόμενος να δουλεύει όσες ώρες μπορεί να είναι παραγωγικός. Να σου πω εγώ ώρα πώς είναι αποδοτικός ο εργαζόμενος στην Ελλάδα και πώς θα πρέπει να είναι και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο εργαζόμενος για να είναι αποδοτικός πρέπει να είναι ανασφάλιστος. Ξεκινάμε από εκεί που πάνε όλοι και μου ζητάνε ασφάλεια. Αρτούρε, πες, έχεις δουλέψει ποτέ, έχεις κολλήσει ποτέ, έχεις μαϊκά. Ποτέ. Πάντα πρέπει να έχεις τον εργαζόμενο ανασφάλιστο για να έχει το νου του, να είναι focus. Γιατί άμα ξέρεις ότι άμα χτύπα ξύλο, άμα πάθω κάτι, θα αποζημιωθεί η οικογένειά μου, θα μπω σε νοσοκομείο, όλα καλά στη ζωή μου, δηλαδή μπορώ να το ξεπεράσω και όλα και αυτά. Δεν δούλεψες ποτέ. Ενώ άμα λες τώρα, πέσει κάτι απάνω μου, γίνει κάποια μαλακία, τη γάμισα. Και είσαι όλη την ώρα συγκεντρωμένος, focus. Αν πας έξω, λέει,
στις περισσότερες χώρες λέει, σε πληρώνουν στην ώρα σου. Γελάνε ρε μαλάκα και τα δόντια μου από μέσα ρε μαλάκα. Τα πίσω, τα ψεύτικα ρε μαλάκα. Να έχω εγώ εργαζόμενο, να έρθει τέλος του μήνα, να έχει οικογένεια να ταΐσει και να πάω να τον πληρώσω. Πράγμα ηλίδιος. Τον εργαζόμενο πάντα τον έχεις 2 με 3 μήνες, αν είσαι μάγκας και 4 μέσα. Του δίνεις πάντα έναντι και για κάποιο λόγο είναι ηλίδιος. Χαίρεται. Πας καλά. Βεβαίως. Πήρα έναντι. Δηλαδή νομίζει στο μυαλό του ότι έχει να πάρει κι άλλα. Αρχή της επιχειρηματικότητα, αυτή είναι αλφαβήτα ρε μαλάκα. Τα μεγάλα μυαλά έχουν μείνει εδώ και γι' αυτό... Πες είναι... μας ένα μεγάλο μυαλό που έχει μείνει. Όλοι οι επιχειρηματίες στην Ελλάδα... Πες μας ένα παράδειγμα. Εγώ. Καλή, θα ξεκινήσω με τον εαυτό μου. Πρώτος και κάτι. Εγώ. Φοβερό παράδειγμα. Φοβερό παράδειγμα. Δηλαδή, εσύ δεν έφυγες έξω γιατί δεν θα μπορούσες να κάνεις έξω. Δεν θα μπορούσα να κλέβω καταρχήν. Ξεκινά από εκεί. Απαγορεύεται το να κλέβει το κράτος. Άκουγα άλλη τρέλα εκεί στο εξωτερικό. Αν δεν κλέψω το κράτος μου, δικό μου το κράτος. Μα αν δεν κλέψω το δικό μου το κράτος, θα κλέβω. Να πάω να κλέβω ξένες χώρες. Έμεινα εδώ πέρα στην Ελλάδα να κλέβω τη χώρα μου τουλάχιστον. Να πάω να κλέψω εγώ ξένο ΦΠΑ. Όχι, δεν πάω να κάνω το δικό μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που έμενε εδώ να μας κλέβεις. Έπρεπε να ακουστεί και να ευχαριστώ κάποια στιγμή. Και από την άλλη είναι αυτό. Έχω εδώ πέρα ανθρώπους που κρέμονται από το να μην του πληρώσω. Δηλαδή μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή να έχω εδώ πέρα γιατί να φύγω στο εξωτερικό και να αφήσω τα 3 γκασόκια που έχω. Μπορώ να τα αφήσω απλήρωτα. Μπορώ να απλό και τα έχω αφήσει απλήρωτα. Γιατί πρέπει να είσαι και παρόν. Άμα δεν τον πληρώνω στον άλλο, πρέπει να είσαι και παρόν. Λες, ό,τι χρειαστείς, εδώ είμαι. Να πω και κάτι άλλο ράπ, τώρα που είπαμε για συγκρίσεις εξωτερικού με Ελλάδα. Άκουσα λέει σε κάποιες χώρες λέει κάνουνε αποταμίευση ρε παιδιά, θα τρελαθώ ρε μαλακά. Αποταμίευση ρε μαλακά. Τι θα κάνεις ρε μαλακά, Αγγλέ. Ξέρετε, στον τάφο να πάρει μαλάκα. Να βάλουμε κάτι στην άκρη. Λες και εμείς εδώ πέρα είμαστε μαλάκες. Πρώτοι Έλληνες μαλάκα. Όλα στην άκρη τα έχουμε. Έτσι, Αρτούρος. Όλα σε τις καλύτερες άκρες έχουμε εδώ. Εσύ δεν έχεις κάνει αποταμίευση. Αρτουράρη, είσαι γεμάτος, ε. Θα είμαστε μετά, έτσι. Εσύ δεν έχεις κάνει αποταμίευση. Εγώ σου είπα, έχω καλή άκρη τον Αρτούρο. Είναι σαν τραπεζίτη μου ο άνθρωπος. Αυτό δεν είναι σωστό όμως. Να κάνεις αποταμίευση, κάτι να συμβεί, κάτι να προκύψει. Να θέσεις να επενδύσεις κάπου, να. Τι ρε, αλλά... στην Ελλάδα δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Με 400 ευρώ. Πού να επενδύσεις, τρεμά. Εδώ, εσύ σε μένα, εδώ. Ναι. Σύμβαση με έχεις 3 μήνες. Ναι. Με 300 ευρώ. Επένδυση είναι αυτό. Επένδυση εσύ σε μένα. Φυσικά σου λέω. Με βρίζεις από πάνω μέχρι κάτω. Αυτό δεν είναι επένδυση. Επενδύω ψυχολογικά πάνω σου. Αυτό θα σου πω. Ψυχολογικά για να νιώσεις εσύ καλά. Μπράβο, αυτό δεν είναι επένδυση στον εαυτό μου ουσιαστικά. Ναι, αλλά εγώ δεν επενδύω. Μα σε μένα επενδύω, ρε μαλακά. Ναι, αλλά εγώ πώς θα επενδύσω σε μένα. Ξεδίπλωσε την ελληνική κοινωνία με 2 σου λέξεις. Εγώ τι κάνω αυτή τη στιγμή. Με εκμεταλλεύεσαι. Ακριβώς. Εσύ θα κοπιάσεις όλο αυτό το πράγμα, σε εκμεταλλεύομαι, δεν σε πληρώνω. Εσύ το βλέπεις όλο αυτό και θα πάω να το κάνεις στο δίπλα σου. Σε ποιον. Σε οποιονδήποτε, σε όποιον θα πάρεις υπάλληλο. Πώς εγώ εδώ πέρα σε ένα πουτανάκι, θα βρίσκεις ένα άλλο πουτανάκι. Το άλλο πουτανάκι θα βρει ένα άλλο πουτανάκι. Και αυτό γίνεται μια ωραία αλυσίδα ζωής. Κατάλαβες. Εγώ το βλέπω μια ωραία αλυσίδα από πουτανάκια. Φυσικά. Και στο τέλος. Ο Νταβάς το κράτος. Περνάμε ωραία. Δεν είμαστε ωραία. Γιατί να φύγετε την Ελλάδα, ρε μαλάκες. Ο ήλιος λάμπει. Έχουμε καλοκαίρι πάντα στα αρχίδια μας. Αφού θέλετε, ρε μπουρδέλα, να μιλήσουμε ξενιδιά, να μιλήσουμε παντελονάτα. Ωραία, ρε μαλακά. Είσαι έτοιμος, μωρή χοντρή κατσαρίδα. Ναι. Λοιπόν, το 1912 που έφυγε ο προπάπους Κούτσικος, που του λέγανε Παναγιωτόπουλο, άλλο επώνυμο είχε, ήταν τη μάνα μου, φεύγανε τότε οι Έλληνες μαλάκα με τα πόδια από τα Μέθανα να πάνε ναύπλιο. Χωρίς λόγο, γιατί το καράβι έφυγε από Κέρκυρα, η Οικουμενίτσα απέναντι. Αλλά σταματάγανε στο ναύπλιο πάντα για κάποιο λόγο. Και φεύγανε μετά σε ρή, ανεβαίνανε πάνω η Οικουμενίτσα, κολυμπώντας, δεν υπήρχαν τότε ferry boat, παντόφλες και τέτοια, κολυμπώντας στην Κέρκυρα. Και από την Κέρκυρα τότε έφευγε ένα πλοίο που λεγόταν Ναύπαχτος. Και κάνανε 6 μήνες ταξίδι, μαλάκα. 6 μήνες ταξίδι στη θάλασσα για να φτάσουν τότε να δουν μπροστά τους στην Αμερική. Με το που φτάναν λοιπόν στην Αμερική, όλοι οι μετανάστες από όλες τις χώρες περνάγανε από ένα νησί. Το Έλλης έχει μείνει ακόμα και πηγαίναν εκεί πέρα και τους εξετάζανε για νοσήματα. Να δουν αν είναι. Α, δεν μπαίνει στη χώρα έτσι με να μπει, να σε βάλει Αμερικάνος. Τώρα από αυτό εδώ στην Ελλάδα ανοίγουμε την πόρτα μας στον κάθε λεχρήτη φίλο μας να πούμε μας έχει κολλήσει γρήπες, αρχίδια, κορονοϊούς. Να πούμε φιλιόμαστε. Εκεί σε ελέγχανε πριν μπει μέσα στη χώρα. Και είχε σκάσει ο προπάπους ο Κούτσικος. Το γυρίσαν πίσω. Είχε σύφυλλη, τα AIDS, είχε 10 Ρώσικες ο άνθρωπος αυτό. Αλλά του την κάνει backdoor και μπαίνει δίπλα από ένα άλλο νησάκι. Κάτι νησάκι από τη Νέα Υόρκη. Είναι άσχητο διάλογο πέρα, έχει πολλά νησάκια. Στην αρχή ήταν ζωή όλη ωραία. Δούλευε ένα ασφάλιστος, το γαμό στο πρωί το βράδυ, δουλειά πολύ, 20 ώρες σκλάβια. Περνάνε κάνα χρόνια. Πήγε 20-22, σιγά-σιγά τσουφ, εκεί γύρω στο 30, σκάει ένα επίδομα. Μετά από 10 χρόνια δουλειά εκεί πέρα στο σιδηρό μου, λέει πάρε και ένα επίδομα, έτσι, σαν τύπου πρώτη κλάση βαρέα, ανθυγινά, αν είναι δυνατόν. Το βλέπει, την ψηλιάζει και από σου λέει: όπου κάτι δεν πάει καλά. Μετά πάει το 40. Του λέει: έλα εδώ. Έλα να σου κάνουμε και μια ασφαλισούλα. Μην πάθεις κάτι. Εκεί την ψηλιάζει και σου λέει: κάτι εδώ πέρα, κάτι πάει να χαλάσει τώρα. Εκεί πέρα. Να δεις
Να δεις που θα μου κάνουν και η ιατροφαρμακευτική περίληψη. Το οποίο ήρθε και έγινε μετά από 2 χρόνια. Και του λένε, έλα εδώ πέρα, αν πάθεις κάτι να σε πηγαίνεις στο νοσοκομείο. Δεν το άντεξε! Ντροπή και έσχος! Και σηκώθηκε, πήρε το πρώτο καράβι που βρήκε, μετά από 2 μήνες ήταν το πρώτο καράβι, και φεύγε πίσω στην Ελλάδα. Αυτά. Δεν συμφωνώ με τίποτα από τι είπες. Δεν ξέρω, δεν είναι η πρώτη φορά που με εκθέτεις στο κοινό έτσι. Εγώ σε εκθέτω. Βέβαια, δεν συμφωνείτε. Αυτά. Τι αυτά, τελειώσαμε. Ναι, πρέπει να φύγω. Ήθελα να σου πω τώρα και για τη γιαγιά μου, γιατί που είχε πάει στην Ισπανία. Ακούσαμε ότι όλες τις ιστορίες για τη γιαγιά σου. Ήταν μην κλείσει. Κάτσε, βρε, μην φύγει τώρα. Όχι, είχα γιαγιά. Έφυγε. Θα μου κάνει 8ωρο και θα μου δίνει και τα επιδόματα. Καλά, πάρε τα γιαγιά μου, φύγε. Λοιπόν, είχα γιαγιά Ταύρο Μάχο. Άμα ξαναδεί, δεν θα κάνει εκπομπή μόνο να δει πώ θα πάει η εκπομπή από εδώ και πέρα. Φύγε λίγο για να δει πώ θα πάει. Γιατί όλοι με λατρεύουν, γιατί είμαι ομιλητικό και συμπαθή. Φύγε από και τη γιαγιά μου. Σοβαρά τώρα, δεν θες να ακούσεις την ιστορία. Έχει κάνει το 45 με 50, έφυγε και έκανε ταυρομάχος στην Γαλλία, όχι στην Ισπανία η γιαγιά μου. Ήταν η πρώτη γυναίκα ταυρομάχος στην Γαλλία, φίλε. Έλα εδώ, βρε μαλακά, μην φεύγεις. Έχει. 300 αυγικά. Το γαμάς τώρα. Ρε μαλακά, όντως η γιαγιά μου αυτή είχε φύγει η Ισπανία και τότε ήταν η φάση με τους ταύρους που τους σκοτώνανε πριν μπουν στην αρένα. Και πήγαινε η γιαγιά μου και τους άρμαγε από κάτω. Και μετά έγινε η περίφημη... Έφυγα! Ζαν... Γεια σου, γεια!